Ένα άλλο μεγάλο και επεισόδιο που συμβαίνει εδώ με τα τηλέφωνά μας, το 34-68-923. Παίρνετε τηλέφωνο, μην παίρνετε στο 34-68-923. Παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνει αλλού. Και λένε εδώ κανάλι 67. Και δεν είμαστε εμείς και ακούγεται σαν από μακριά. Και δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας. Κοιμώνται εις τον ΟΤΕ τον ύπνο του δικαίου. Φωνάζουμε ένα μήνα από την τηλεόραση ότι παίρνουν εδώ τηλεδεατές. Παίρνουν εδώ τηλεδεατές. Ένας Λεωνίδας από Νέα Σμύρνη, πολλοί χιλιάδες άνθρωποι μας καταγγέλνουν. Παίρνουν τηλεθεατές και καταγγέλνουν ότι ενώ τηλεφωνούν στο 34-68-923 βγαίνουν από αλλού και λένε ναι, εδώ είναι κανάλι 67, αφήστε το τηλεφωνό σας. Το αφήνουν το τηλεφωνό τους και μετά τους παίρνουν και τους βρίζουν και τους απειλούν και τους ενοχλούν και αναγκάζονται οι άνθρωποι και αλλάζουν τηλέφωνα. Και είναι μάρτυρες υπάλληλοι του ΟΤΕ σε πολλές περιοχές για το γεγονός. Και έχουν γίνει αναφορές και κοφεύουν και δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας. Συμβαίνει αυτό το πράγμα στην πολιτισμένη Ελλάδα του 1992. Κάνω έκκληση προς τον λαό πλέον να προστατεύσει το κανάλι 67. Οι υπάλληλοι του ΟΤΕ, κυρίες και κύριοι, είναι πασοξίδες. Είναι τρακτικά. Και κάνουν κάθε βράδυ ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν την λειτουργία του καναλιού 67 της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι ανεπίτρεπταν. Καλό τον εισαγγελέα να έρθει εδώ να τα δει μόνος του. Καλό τους τεχνικούς του ΟΤΕ να προσέλθουν να διαπιστώσουν αν λέγω την αλήθεια ή όχι. Είναι μάρτυρες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αριστεράς, βουλευτές του γεγονότος. Ελάτε και όλοι εσείς οι πολίτες να δείτε αν λέγω την αλήθεια. Μέχρι και αυτόματο τον τηλεφωνητή βάλανε και λέγανε εδώ κανάλι 67, ο πρόεδρος λείπει. Και ήταν τη στιγμή που εγώ μιλούσα από εδώ. Μέχρι αυτόματο τον τηλεφωνητή, ενώ εμείς δεν έχουμε αυτόματο τον τηλεφωνητή. Βάλανε αυτόματο τον τηλεφωνητή να σηκώνει τα τηλέφωνα και να λέει αφήστε το τηλέφωνό σας και μετά βρίζουν και απειλούν τους ανθρώπους που αφήνουν το τηλέφωνο. Κάθε βρωμερή μεθόδευση την επιχειρούν. Εκτός από την ενορχιστρωμένη και μεθοδευμένη προσπάθεια αφεδροποίησής μου, επιδίδονται σε απειλές, στέρνουν απειλητικές επιστολές, τις οποίες έχει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και τις οποίες σκοπεύω το τελευταίο δεκαήμερο να φέρω στο φως δημοσιότητας για να ανατριχιάσετε όλοι και να κοπεί η αναπνοή σας με το τι μέσα μετέρχονται στο Πασόκ, κυρίες και κύριοι. Προχωρούμε. Λέγεται